βρισκόμαστε μπροστά από το παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου. Είναι κομμάτι του σχολείου, είναι και κομμάτι της ιστορίας. Πριν να χτιστεί το σχολείο εδώ πέρα, ήταν οι φυλακές της πόλης της Χαλκίδας. Πρέπει να κλείνει μια φυλακή και να ανοίγει ένα σχολείο. Τώρα πια είναι ένας χώρος χαράς, γνώσης, μόρφωσης. Στο σχολείο μας προσπαθούμε να δώσουμε όσο περισσότερα μπορούμε στα παιδιά, μια και η παιδεία είναι το ύψιστο αγαθό. Σας καλωσορίζουμε στην Ποιωτεία και στη Θήβα εδώ και 2 χρόνια. Όλα τα σχολεία είναι ολοήμερα. Το δημόσιο σχολείο βάλεται τον τελευταίο καιρό, αλλά θεωρώ ότι πρέπει όλοι να το στηρίξουμε, γιατί το έργο του είναι σημαντικό. Χαίρονται πάρα πολύ όταν έρχονται στο σχολείο. Το σημαντικότερο είναι ότι όταν επιστρέφουν στη Ριτζόνα και κατεβαίνουν από το λεωφορείο, βλέπεις χαρούμενα πρόσωπα. Θέλουμε να τους μάθουμε γράμματα, να ενταχθούν στο εκπαιδευτικό σύστημα καταρχάς. Να ενσωματωθούν στην κοινωνία της πόλης, βλέποντας ότι η Ελλάδα είναι μια φιλόξενη χώρα που ξέρει να αγαπάει και να φροντίζει τους βασανισμένους ανθρώπους. Αυτό που θεωρώ ότι έχουμε καταφέρει με τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς είναι να εντάξουμε το συνηθισμένο σχολείο στην αναπηρία. Αποκτούμε δηλαδή μία κουλτούρα του ότι πρέπει να δεχθώ, να εκπαιδευτώ με ένα παιδί που παρουσιάζει μία διαφορετικότητα από μένα. Αυτό είναι η επιτυχία του σημερινού σχολείου. Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη.